Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος γιατί έμαθα από έγκυρη πηγή ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ψήφιση την κατάθεση του νομοσχεδίου με τα άρθρα που περιλάμβαναν αυτά που λέγαμε για την ερασιτεχνική αλεία, τα μέτρα για την ερασιτεχνική αλεία, μετά από τις έντονες αντιδράσεις από τους ερασιτέχνες ψαράδες μέσω των ναυτικών ομήλων, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον ακούστηκε η φωνή μας και κάτι έγινε. Δεν είπαν ότι δεν θα το ψηφίσουν, απλώς το αφήσανε για πιο πίσω μάλλον, να δούνε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, γιατί τώρα έχουν άλλες φούργες που τις έχουν βρει. Πάντως το παρήγορο και το ευχάριστο είναι ότι δεν ψήφισαν, δεν το πήγαν για ψήφιση και κατά πάσα πιθανότητα θα την περάσουμε και φέτος, όπως λέω, χωρίς να έχουμε τραγελαφικές καταστάσεις. Γιατί μόνο τραγελαφικό μπορείτε να το πείτε αυτό το νομοσχέδιο με τα άρθρα που θέλουν να ψηφίσουν. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ. Και κάτι ακόμα, μάλλον ακούγεται ότι θα συσταθεί κάποια επιτροπή από τα προεδρία των ναυτικών ομήλων, των αεροτεχνικών συντεχνιών, όπως θέλετε πείτε το, έτσι, το οποίο αυτό όργανο θα παίρνει μέρος στις συζητήσεις μαζί με τους επιστήμονες και τους λοιπούς γνώστες, για να εκφέρει και αυτό τη γνώμη του και να προσπαθεί να τροποποιήσει ή να βελτιστοποιήσει τα εκάστοτε μέτρα. Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα και να έχουμε και εμείς τη δικιά μας φωνή να μας εκπροσωπεί, γιατί η πλευρά των επαγγελματιών υπάρχει, η πλευρά των επιστημόνων υπάρχει, η πλευρά των καρεκλοκένταυρων υπάρχει, έτσι, και των απαίδευτων υπάρχει, οι οποίοι δεν έχουν ψαρέψει ποτέ τους, δεν τους νοιάζει, έτσι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τσεπώνουνε, και για αυτούς ισχύει το άρθρο 5 παράγραφος 3, ότι η ελευθερία του καθενός είναι δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να παραβαίνει τον νόμο. Όταν όμως καταπατάνε τη δικιά μου ελευθερία, ποιος θα τους βάλει στη θέση τους? Αυτά είχα να πω, φίλοι μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι παντογνώστης. Εγώ τη γνώμη μου εκφέρω και λέω ότι καλό είναι να ακούγεται και η γνώμη του ερασιτέχνη. Γιατί καλά να τα τσεπώνετε και καλά να θέλετε να βάλετε αυτά που θέλετε να επιβάλλετε, έτσι, την έναρξη πάλι της ερασιτεχνικής αλείας με άδεια και όλα αυτά, αλλά όταν οι βιτζότρατες δουλεύουνε, ο ερασιτέχνης κάνει τη ζημιά. Θα μου πεις και ο ερασιτέχνης, ναι, δεν ακολουθεί τον νόμο, 5 κιλά αναβαρκούλα στην καθετή ή τουλάχιστον το άτομο, έτσι, και 10 κιλά στα παραγάδια, και όταν βρει τα ψαράκια τα αποδεκατίζει. Γι' αυτό λέω, καλό είναι μόνοι μας να μην βγάζουμε τα μάτια μας και να μην δίνουμε τροφή στο δράκο του παραμυθιού. Να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους, γεια σας.